Μια μαγική βραδιά χάρισαν στο κοινό περισσότεροι από 80 καλλιτέχνες στην έναρξη του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Μακεδονία, καθώς ξεκινάει ο νέος και πιο μεγάλος θεσμός πολιτιστικός της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, το Φεστιβάλ Επταπυργίου. Έτσι λοιπόν, μέσα από το φεστιβάλ αυτό, μέσα από το νέο αυτό θεσμό, καταφέραμε ως περιφέρεια να ανοίξουμε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του τόπου μας, να το αναδείξουμε, να διαμορφώσουμε ένα θέατρο και μια σκηνή και βέβαια να φιλοξενήσουμε για τις επόμενες 20 μέρες υψηλωτά του επίπεδου εκδηλώσεις, μουσικές, θεατρικές, ποιητικές. Πάρα πολύ περήφανη, γιατί σήμερα ξεκινάει ένα φεστιβάλ το οποίο το μεθοδεύαμε πάρα πολύ καιρό για να γίνει, σε ένα εξαιρετικό χώρο, στην Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, πριν Σάρκα και Οστά. Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Τόση αγωνία, τόση προσμονή και πραγματικά νιώθω πολύ περήφανη, γιατί ένα όνειρο και ένα όραμα, το οποίο είναι εδώ και 12 μήνες, καθημερινά το δουλεύουμε και οφορείται, ήρθε η ώρα να το παραδώσουμε στον κόσμο. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης διεύθυνε ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς. Αναμένουμε ένα όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, ένα ονειρόδες όνειρο, ένα ονειρόδες βράδυ. Είναι η συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου μας, σε συνεργασία φυσικά. Και είναι τιμή μας και χαρά μας που είμαστε η έναρξη αυτού του Φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο το χρειαζόταν νομίζω η πόλη, και νιώθω ότι αυτό το κτίσμα που είναι δίπλα μας είναι το μικρό ηρώδιο της Θεσσαλονίκης. Το έργο που θα παρουσιάσουμε είναι από τα πολύ διάσημα έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου. Συχνά παίζονται μερικά μέρη από αυτό το έργο, αλλά ποτέ όλη η σκηνική μουσική και μάλιστα με ηθοποιούς. Εδώ έχει γίνει μια μεγάλη προετοιμασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη χοροδία των ναού Άγιου Κυρίλου και Μεθοδίου, με τους τραγουδιστές, με τους ηθοποιούς. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Μέντελσον με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, μια πλειάδα καλλιτεχνών εξαιρετικών, ο Άλκης ο Μπαλτάς στη διεύθυνση, η Σοφία Μητροπούλου, Σταματία Μολούδη, ο Μιχάλης ο Σιώνας κάνει τη σκηνοθεσία και εξαιρετική ηθοποιή, κάποιοι από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο κόσμος, και αυτή είναι η χαρά μας σήμερα, το έχει αγκαλιάσει σήμερα, ήδη από το μεσημέρι ήταν sold out η παράσταση. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO.